κάθε χρόνο είναι εδώ, μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Τα παιδιά, είναι πολύ χαρούμενοι που τα παιδιά είναι εδώ κοντά μας, μας έχουν αγκαλιάσει. Για μένα η μεγαλύτερη χαρά είναι αυτή. Να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή που είναι εδώ σήμερα, τον Διοικητή 282, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, τους δασκάλους μας που είναι εδώ σήμερα και εκεί όλοι, όλους. Είμαι χαρούμενη που είμαστε έτσι μια δεμένη οικογένεια, που είμαστε τόσοι πολλοί σήμερα, ειλικρινά δεν το περίμενα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να ευχαριστήσω επίσης τα ζευγαροπλαστεία εδώ στο Ζιπάρι, το Πραλίνα που μας έκανε την Βασιλόπιτα και τα υπόλοιπα ζευγαροπλαστεία Λουκούδης, Πάνας για το μπουφέ μας που μας ενισχύσανε, το Αγνό. Αυτά, σε λίγο θα έχουμε νέο Δέλτα Σίγμα. Βέβαια θα είμαστε σχεδόν οι ίδιοι, αλλά δεν έχει σημασία, είμαστε νέο Δέλτα Σίγμα. Να ευχαριστήσω τα παιδιά του Δέλτα Σίγμα που τρέχουν, που είναι εδώ πάντα, είναι πρόθυμοι για όλα. Αυτά από μένα. Αν ο κύριος Παραχάνος, σαν πρόεδρος του ΤΟΠΑΣ, θα ήθελε να πει κάτι. Ενδεσιμότατε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, φίλες και φίλοι, αγαπητά παιδιά, συνηθίζεται να λέει κάθε φορέας, είναι η τιμή για μας που παρίσταται η Δημοτική Αρχή εδώ. Εγώ θα έλεγα ότι για μας προσωπικά είναι ιδιαίτερη τιμή που μας καλέσατε να είμαστε εδώ. Σαν ένα πολιτιστικό σύλλογο, ο οποίος παράγει πλούσιο έργο και προσπαθεί με αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι μας να προσφέρει και να παράγει πολιτισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας και συνεργαστήκαμε άψογα όλο αυτό το διάστημα και αυτή. Και βέβαια θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός δεν αγοράζεται, ο πολιτισμός δημιουργείται, ο πολιτισμός παράγεται. Με πολύ απλά λόγια, ο Δεσιμότατος, ο πατέρας Ιωάννης, ανέφερε εξαιρετικές αναγνήσεις, συνδύασε το χθες με το σήμερα και αναφυσβήτητα έδωσε στα παιδιά μας να κατανοήσουν την πολύ μεγάλη σπουδαιότητα του ελληνικού πολιτισμού. Ο πολιτισμός ο ελληνικός, ο οποίος φώτισε όλο τον κόσμο με αυτές τις αξίες. Για μας είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά και ως Δημοτική Αρχή η άριστη συνεργασία μας, η εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλεται, να σας ευχηθούμε εκ νέου να συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια και βεβαίως για μας ως Δήμος ΚΟΠ και ως ΔΟΠΑΣ είναι υποχρέωσή μας όταν βλέπουμε ένα πολιτιστικό σύλλογο να παράγει έργο, να παράγει πολιτισμό, όχι απλά και μόνο να τον εκτιμούμε, αλλά να τον αγαπάμε με περισσότερη δύναμη όταν βλέπουμε ότι στην αγκαλιά του φιλοξενεί όλα αυτά τα νέα παιδιά, την κοινωνία του αύριο, όπως είπατε, συνόδευε και σε αυτό σας αξίζουν τρεμά συγχαρητήρια. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, με υγεία